Καλώς ορίσατε στα καταγάλανα νερά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και το νησί της Κόπο, όπου θα ξεκινήσει το ταξίδι του η 20η συνεχόμενη χρονιά το Ρόδος Cup. Είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια ενός περιφερειακού ομίλου να φέρει την ιστιοπλοεία σε διεθνές επίπεδο στην περιοχή της Δωδεκανήσου και του Ανατολικού Αιγαίου. Από 9 χώρες του κόσμου, ανάμεσα σε αυτά, αρκετά αγωνιστικά σκάφια έδωσαν και φέτος ραντεβού στην κοσμοπολίτικη Κόσμο Αρίνα, έτοιμοι να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει ο μεγαλύτερος διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας στην Ελλάδα. Yachting in general and participating in regattas is great because you get to combine an exciting, very competitive environment of working hard, working as a team. Then you get to enjoy beautiful islands that you'd never be able to go to otherwise, and swim and have fun with your friends. And you also feel like you've worked a hard day, so you deserve to enjoy yourself. Με το πρώτο φως της μέρας, τα σκάφη που χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες, τις IMS, IRC, IRC Cruising και Cruising, χαράξαν πορεία 22 ναυτικών μιλίων προς τους πάλους της νησίρου. Οι ισχυροί βοριάδες εντάσεως 5-6 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή ήταν σύμμαχος των αθλητών. Τα σκάφη, αφού ταξιδέψαν ένα μπράτσο όρτσα, καβατζάρισαν τη Τσιμαδούρα και κατευθύνθηκαν προς την Ίσυρο. Μετά το πέρασμα από το ακροτήρι του Αγίου Φωκά, η ένταση του ανέμου έπεσε σημαντικά, γεγονός που επηρέασε την απόδοση πολλών πληρωμάτων. Λίγο πριν την 2 το μεσημέρι και μετά από 2,5 περίπου ώρες, το σκάφος Favor ήταν αυτό που έφτασε πρώτο στους πάλους. Μετά και τον διευθυμένο χρόνο, στην κατηγορία Cruising πρώτο αναδείχθηκε το Orion του Peter Baumgartner, την IMS, το Escape της Αμαλίας Σάνθ, την IRC Torfos του Ακμπάς Ισκεντέρ και στην IRC Cruising τον Ghost Rider του Δημήτρη Σουντάκοφ. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρώτο σκέλος του Rhodos Cup από την Κόστη Νήσερο. Ξεκίνησαμε το πρωί από την ΚΟ με συνθήκες ανέμου γύρω στα 15-20 μίλια αέρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το ακροτήριο του Αγίου Φωκά στο νοτιοανατολικό άκρο της ΚΟ, όπου στρέψαμε πορεία προς την Νήσερο. Εκεί πέρα οι συνθήκες ανεβήκανε λόγω τα ψηλά βουνά της ΚΟ δίπλα, γύρω στα 30-35 μίλια αέρα. Ακολουθεί το δεύτερο σκέλος του αγώνα από την Ίσυρο μέχρι την Τίλη. Μείνετε συντονισμένοι.